Καλώς σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Έχουμε να δούμε τα θέματα της ημέρας. Παρασκευή πάλι σήμερα. Πώς περνάει αυτή η εβδομάδα. Βέβαια, εγώ δεν στενοχωριέμαι πολύ, διότι εμείς το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί στις 10 θα τα πούμε στο μαγκαζίνο Life, στο καναλί Extra 3. Στην τηλεφωνική γραμμή θέλω να καλησπερίσω τη Ρούλα Κουσκουρή για να συζητήσουμε λίγο τα θέματα που θα δείτε εσείς το Σάββατο και την Κυριακή στο μαγκαζίνο Life. Ρούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κιμ. Και εκπληκτικό αυτό που φοράς στο λαιμό σου. Θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί θα πω στους φίλους που μας παρακολουθούν τώρα ότι θα δείξουμε πώς μπορεί κάποιος να το φτιάξει στο σπίτι του αυτό το υπέροχο κόσμημα που φοράς. Ακριβώς, ακριβώς. Μέσα από την εκπομπή μας, την Κυριακή, θα δείξουμε την τέχνη λοιπόν του να φτιάξουμε κολλιές στο σπίτι μας, σαν αυτό το υπέροχο. Ωραία, θα είναι μια σχεδιάστρια κοντά μας για να μας δείξει ακριβώς πώς μπορούμε με πολύ οικονομικό τρόπο να φτιάξουμε κοσμήματα πολύ εύκολα στο σπίτι μόνοι μας. Με 5-6 ευρώ και μόνοι της. Επίσης, δεν θα μας λείψει μέσα από το Σαββατοκύριακο η παρέα η δικιά σου και των παιδιών με ειδήσεις που είδαμε όλη την εβδομάδα και μας έκαναν εντύπωση. Θα δείξουμε τρεις διάστατες τούρτες, πώς τις φτιάχνουμε, πώς μπορούμε να φτιάξουμε υπέροχες τρεις διάστατες τούρτες από καρουσέλ μέχρι τα τάγκς που είναι τώρα και στην επικαιρότητα εν ώψη και της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου. Ναι, και να σου πω, έχω μεγάλη περιέργεια, γιατί πάντα έτσι όταν έχεις και παιδιά ψάχνεις ιδιαίτερες τούρτες που να μην είναι και πάρα πολύ ακριβές. Για τις συγκεκριμένες που θα δείξουμε, νομίζω ότι έχουν και λογική τιμή. Να δώσουμε, ας πούμε, κάτι ιδιαίτερο στο παιδί μας ή ακόμα και στον φίλο μας, στο σύντροφό μας ή σε όποιον άλλον θέλουμε, να του κάνουμε έτσι μια έκπληξη ιδιαίτερη. Να πούμε ότι τις δύο ημέρες, και το Σάββατο και την Κυριακή, θα μαγειρέψουμε στην εκπληκτική κουζίνα μας. Τη μία μέρα θα δείξουμε πώς με οικονομικό τρόπο μπορούμε να μαγειρέψουμε με μόλις 10 ευρώ για 4 άτομα. Την επόμενη μέρα όμως θα κάνουμε και κάτι γκουρμέ για αυτούς που έτσι έχουν πιο εκλεπτισμένη γεύση και θέλουν το κάτι ιδιαίτερο. Θα δείξουμε για πρώτη φορά εμείς τουλάχιστον τηλεοπτικά πώς μπορεί να γίνει ένα ψάρι φρικασέ. Κάτι που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Ωραία, πολύ ωραία. Εμένα μου άνοιξε από τώρα η όρεξη για αύριο και για μεθαύριο. Να σου πω βέβαια ότι... Και να πούμε ότι στα διαλύματα, έτσι το είδαμε για το περασμένο Σαββατοκύριακο, έτσι δεν είναι, Ρούλα, ότι στο διάλειμμα, ό,τι είχαμε φτιάξει εκεί στην κουζίνα, όλοι πήγαμε να το δοκιμάσουμε. Βέβαια, εξαφανίστηκαν, άδειασαν τα πιάτα, άδειασαν. Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι μέσα από την εκπομπή μας, το δείξαμε άλλωστε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, είμαστε κοντά στον τηλεθεατή που μας βλέπει και στα προβλήματά του, στην καθημερινότητά του, και θα αναδείξουμε μέσα από την εκπομπή μας ένα κοινωνικό θέμα που σου έχει κάνει και εσένα, σε έχει συγκλονίσει, αλλά και όλους εμάς που ξέρουμε το ρεπορτάζ που έχεις κάνει. Την επίσκεψή σου στην Νίκαια, εκεί που βρίσκονται οικογένειες που σεισμόπληκτη του 99. Ακριβώς, που στην ψυχή τους έχουν ακόμη το σεισμό του 99 και το ζουν καθημερινά, και θα μας δείξεις πως αξιοπρεπείς άνθρωποι, γονείς που μεγαλώνουν 7 παιδιά, που βγάζουν ανθρώπους στην κοινωνία που τους χρειαζόμαστε και που με δυσκολίες καταφέρουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Η Χάλκινη Ολυμπιονίκης του Πόλου έχει βγει μέσα από ένα από αυτά τα κοντέινερ και μιλάς με τη μητέρα της. Όλα αυτά θα τα δούμε, Ρούλα, και έτσι πάνω απ' όλα θα δει ο κόσμος πώς, όπως είπες και εσύ, αλλά με αξιοπρέπεια, μεγαλώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι τα παιδιά τους μέσα σε κοντέινερ τα οποία μετράνε μόλις 23 τετραγωνικά μέτρα το καθένα, και πώς ζουν εκεί μετά από 14 χρόνια με όλα αυτά τα προβλήματα που μπορείτε και εσείς να φανταστείτε που υπάρχουν σε ένα κοντέινερ το οποίο η χρήση του δεν είναι για τέτοια χρήση ή για τόσα πολλά χρόνια, με προβλήματα που αφορούν την στέγαση, το χειμώνα τρέχουν νερά μέσα, το καλοκαίρι αναπτύσσονται θερμοκρασίες μέχρι και 45-50 βαθμούς Κελσίου. Συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Και βέβαια εκεί μέσα από το ρεπορτάζ θα αναδείξουμε και την περίπτωση
του κυρίου Γιώργου που τον συνάντησες, ο οποίος ζει στο κοντέινερ 2 χρόνια χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς αποχέτευση. Ακριβώς, αν είναι αυτά. Δυνατόν στην Ελλάδα του 2013 να υπάρχει δίπλα μας ένας άνθρωπος που η πολιτεία όχι απλώς τον έχει ξεχάσει, τον έχει φυλακίσει μέσα σε ένα κοντέινερ. Γιατί έτσι είναι, έτσι είναι, Ρούλα. Λοιπόν, το ρεπορτάζ αυτό θα το αναδείξουμε και θα το συζητήσουμε ασφαλώς στην αυριανή εκπομπή. Του Σαββάτου. Αύριο, ναι, θα παρουσιάσουμε και το θέμα αυτό. Τώρα την Κυριακή, να το πούμε, εγώ λέω να μην το πούμε, να το κρατήσουμε έκπληξη. Έχουμε ένα θέμα που αφορά πάρα πολλούς. Ναι. Δεν θα σας πούμε τώρα ποιο είναι. Πάντως αξίζει να το δείτε, διότι στο θέμα πάνω αυτό το οποίο συζητάμε, αν αυτό που θα αναδείξουμε, ας πούμε, είναι μόδα, είναι... Ταμπού. Ακριβώς. Πάντως έχει ιστορία 7.000 χρόνων. Ακριβώς. Και είναι κάτι που πλέον το συναντάμε παντού, το βλέπουμε παντού, αν δεν το βλέπουμε πάνω μας, το βλέπουμε γύρω σίγουρα μας. Γύρω μας. Ρούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Και ζωντανά αύριο στις 10 το πρωί, μαγκαζίνο Life στο Extra 3. Ακριβώς, θα τα πούμε εκεί. Ρούλα, φιλιά. Πολλά φιλιά. Πάμε σε πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα θέματα μας. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
Νίκος Αρώνης. Καλησπέρα σας. Όχι, μην παίζω σοβαρό το ύφος. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Κλείσαμε τα 18. Όχι. Τα πλησιάσαμε όμως. Τα πλησιάσαμε. Όχι τίποτα άλλο. Για σένα, για να μπορείς να μπαίνεις σε όλες τις ταινίες πλέον. Ναι. Όχι, τα πλησιάσαμε πολύ. Τα πλησιάσαμε. Ναι. Εντάξει. Χρόνια πολλά, Νίκο. Ό,τι επιθυμείς. Καλά. Τι ταινίες έχουμε αυτή την εβδομάδα να δούμε, δεν ξέρω αν εσύ μπορείς να μπεις σε όλες, αλλά εμείς μπορούμε. Ναι, έχει αρκετά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Έχω έτσι κάνει μια επιλογή κάποιων ταινιών. Θα ξεκινήσω μια ταινία που λέγεται στα ελληνικά μεταφρασμένος ο τίτλος «Μια στάση πριν το τέλος». Ο αγγλικός τίτλος είναι «Through It Vale Station». Είναι η αληθινή ιστορία ενός Αφροαμερικάνου, του Όσκαρ Γκραντ, ο οποίος το 2008 δολοφονήθηκε στον σταθμό Fruit Vale στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία, θα μπορούσαμε να την πούμε εντός εισαγωγικών, ρατσιστικής βίας. Η ταινία έχει πάρα πολλά στοιχεία ρεπορταζιακά και ντοκιμαντερίστικα. Εγώ ξεχώρισα πάρα πολύ, την είδαμε πρώτα απ' όλα, έκανε πρεμιέρα στη χώρα μας τις νύχτες πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Αθήνας. Μου άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία του Michael B. Jordan, που υποδίθηκε τον Oscar Grant, και σε κάποιες στιγμές ταινίας νόμιζες ότι βλέπεις όντως τον ίδιο τον Oscar Grant να περνάει από μπροστά σου. Βέβαια, αυτή που έκανε τη διαφορά στην ταινία ήταν η γυναίκα που υποδιόταν, η ηθοποιός που υποδιόταν, τη μητέρα του Oscar Grant, η Octavia Spencer, η οποία είχε πάρει και το Oscar Vita γυναικείου ρόλου το 2012 με τις πυρέτριες, για όσους θυμούνται. Η σκηνοθεσία του Ryan Coogler θυμίζει, όπως είπα, σε πάρα πολλά πράγματα, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ, έχει τέτοια στοιχεία. Παρ' όλα αυτά είναι τόσο συγκλονιστική ιστορία, ναι, που είναι μια από τις ταινίες που θεωρώ ότι μπορεί ο κόσμος να πάει να τη δει στους κινηματογράφους. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι η ταινία αυτή έχει βραβευτεί στο φεστιβάλ Sundance του τρέχοντος έτους και έχει πάρει και ένα βραβείο στο φεστιβάλ των Κανών. Ωραία, πάμε να δούμε το τρέιλερ, Νίκο. Ωραία. Prepare. We're just trying to get home. What is going on? Next stop, Fruitvale Station. You're gonna go to Frisco, right? See the fireworks? Yeah. You ain't gonna say bye? Bye. Love you too. Everything's changing around me, and I wanna change. Hey, what's that, girl? It's now. I'm trying to get back on my feet. I really need this job. I hired somebody else. I feel different today. What'd you do today? I don't know what else to say. I thought I could start over fresh, but it ain't working out. It's now or never. I'm scared. I hear guns. Those are firecrackers. You're safe inside. What about you, Daddy? We'll be back before you wake up. I'm gonna be fine. You guys got plans for the night? I meet up with the fellas, head out to the city. Why don't you check the train out there? That way you guys can hang out and not have to worry about anything. Hey, Oscar. How are you? I'm good. Happy New Year. Happy New Year. Oscar from Pharmacia? Get off the train now! Put that phone away. What do you got? Are you still on the train? We're still at Fruitvale. Why can't you tell me what is going on? What is the problem? What have you done? Oh my God. I'm good. We're gonna be good. It's now or never. Νίκο, αυτή η Diaz έχει σχέση με την Carmen Diaz. Η Melanie Diaz. Ναι. Όχι. Εντάξει. Μια πορεία έτσι όσο έβλεπα τους τίτλους τέλους. Νίκο, πάμε. Ναι. Η ταινία πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα τη συνιστούσα στους φίλους που ακούνε να πάνε να την παρακολουθήσουν. Ναι, είναι έτσι action γενικά. Εντάξει, ναι, για όποιον αγαπάει τέτοιου είδους ταινίες είναι καλή.
Έχει να κάνει με πάρα πολλά θέματα πάντως που αφορούν ναι μεν την Αμερικάνικη κοινωνία, αλλά τα βλέπουμε και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες αντίστοιχα ζητήματα. Λοιπόν, ωραία, Jean et Jolie. Ακριβώς. Νέα και όμορφη. Νέα και όμορφη. Σκηνοθεσία Φρανσουά Ζων, εντάξει, δεν θα πω τίποτα για τον Ζων. Η ταινία αφορά το ενηγματικό πορτρέτο μιας 17χρονης, της Ιζαμπέλ, το οποίο το παρουσιάζει, μάλλον παρουσιάζει ο Ζων μια διαφορετική ιστορία ενηλικίωσης, η οποία είναι γεμάτη χαρακτηριστικά τολμηρά, έχει ρεαλισμό η ταινία, έχει και μια ονειρική διάθεση. Επί της ουσίας αφορά τις τέσσερις εποχές του 17ου έτους της ζωής της 17χρονης, μια διαδικασία στην οποία ενηλικιώνεται, την πρώτη ερωτική επαφή σε καλοκαιρινές διακοπές, την ερασιτεχνική πορνεία, γιατί εμπλέκεται, γίνεται πόρνη αυτή η 17χρονη, την ερασιτεχνική πορνεία το φθινόπωρο, την περίοδο του φθινοπόρου, ναι, τη διαχείριση του προβλήματος της πορνείας με την οικογένειά της το χειμώνα, και τις βαραίνει το θέμα. Έτσι και έτσι. Και τις όποιες δυνατότητες επέρχονται με την άνοιξη. Ο Ζων γενικότερα δεν θέλει, δεν δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτηματικά που δημιουργούνται στην ταινία. Δηλαδή στον τηλεθεατή η αλήθεια είναι ότι δεν θα δώσει απαντήσεις. Αφήνει να βρεις μόνο σου τις απαντήσεις στα όποια ερωτηματικά σου δημιουργηθούν. Εντάξει, το σινεμά του Ζων θυμίζει και Ρομέρ, θυμίζει και Γκοντάρ σε κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι είναι μια ταινία που έχει ένα ενδιαφέρον. Αν θέλετε μπορούμε να δούμε και το τρέιλερ και να καταλάβετε. Ναι, για πάμε να το δούμε για να σε καταλάβουμε τι, ναι, τι ναι. Λες. Ce que j'aimais c'était prendre rendez-vous. Discuter sur internet. Parler au téléphone. Écouter des voix. Imaginer des choses. Et puis y aller. Découvrir l'hôtel. Pas savoir sur qui j'allais tomber. C'était comme un jeu. Okay. Sur le moment, je ressentais presque rien. Mais quand j'y repensais, après, à la maison ou au lycée, j'avais envie de recommencer. Bon, alors, comment vous avez fait pour recommencer ? Un homme m'a suivi en sortant du lycée. Il m'a proposé de l'argent. Dis donc, c'est parce qu'il a pris mon chemisier en soie gris. Non. T'es sûr? Mais oui, fais pas si, je te dis que j'ai pas. Vous êtes ravissant. Vous avez quel âge? Écrivez à ton mec. Comment tu sais? Tu racontes rien à maman. On peut se revoir. Tu es très jeune, tu sais. Oui, je sais. On me dit souvent. Votre fille mène une double vie, madame. Elle se prostitue. Je comprends pas. Maman, on était proches, tu me parlais, tu me disais tout. Moi aussi, j'ai ton âge, moi aussi, j'ai fait des bêtises. Toi aussi, t'as fait la pute. Vous avez l'intention de continuer? Je sais pas. Et vous avez quel âge, vraiment? 17 ans. 17 ans. Bel âge. Κλασική γαλλική ταινία, Νίκο, πολλά στοιχεία, έτσι, νομίζω, που δηλαδή και χωρίς να μιλάγανε και να ακούγαμε τη γλώσσα, θα μας θυμίζανε γαλλική, ναι, κουλτούρα. Ναι, ναι, η κινηματογράφηση. Εντάξει, είναι ο τρόπος του κινηματογραφείου, ο Ζώνος θυμούνται και την πισίνα, ίσως θυμίζει, όπως είπα και πριν, πάρα πολύ το Ρομέρ, δουλειές του Γκοντάρ, οπότε είναι εικόνες που η πλειοψηφία του κόσμου έχει δει. Και του είναι οικίες. Από την άλλη, αυτό που νομίζω ότι θα κάνει στη συγκεκριμένη ταινία είναι η πρωταγωνίστρια, η Μαρίν Βάχτ, η οποία είναι μια, εκτός που είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα με έτσι ένα πολύ εντυπωσιακό φυσικό, είναι πραγματική αποκάλυψη στον τρόπο στον οποίο υποδίεται το 17χρονο call girl, το οποίο εκδίδεται μέσω. Στην πραγματικότητα πόσο χρονών είναι? Α, τώρα θα σε γελάσω. Αν εσύ έκλεισες τα 17 σήμερα, εκείνη πόσο να είναι? 14. Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο νομίζω να παίξεις μία 17χρονη, έτσι, από τη στιγμή που είσαι πιο μεγάλη λίγο ως ηλικία.
και να υποδηθείς και όλο αυτό το ρόλο, έτσι, γιατί όλη η ταινία είναι βασισμένη πάνω της. Ναι, όλη η ταινία είναι όντως βασισμένη πάνω της και βασισμένη στο, στην όλη αντίληψή της γύρω από τον έρωτα. Δηλαδή, η πρώτη φορά που έκανε έρωτα δεν ικανοποιήθηκε με ένα συνομιλικό της και από εκεί πέρα η όλη η ψυχική της διεργασία, όλο αυτό που συνέβη σε αυτή την κοπέλα και την οδήγησε στο να εκδίδεται. Ναι. Μια ενδιαφέρουσα ταινία. Δεν ξέρω τώρα, σε αυτές τις ταινίες εμένα με επηρεάζει και πάντα λίγο το τέλος, γιατί όταν σου δίνει ένα, πώς να το πω, flat τέλος, λες τώρα ότι μπήκα σε όλη τη διαδικασία αυτής της σκέψης και στο τέλος μου δίνεις ένα απόλυτο τίποτα, εκεί θα απογοητευτώ. Αν σου δίνει κάτι, πνευματικά εννοώ, τότε θα είναι καλή ταινία, κοίταξε, πιστεύω. Θα τη δω και θα σου πω. Είναι τα νιάτα, ας πούμε, η ομορφιά, είναι μυστήριες έννοιες, έτσι. Το παιδί, 17χρονο, μετατρέπεται σε γυναίκα μέσα από μια διαδικασία. Όλα αυτά έχουν ένα κοινωνικό και από ό,τι κατάλαβα υπόβαθρο. Και από το τρέιλερ, δεν είναι ότι αναγκάζεται για οικονομικούς λόγους να το κάνει αυτό. Όχι, είναι ξεκάθαρα από ψυχολογικοί λόγοι. Έτσι, ακριβώς. Γιατί βλέπουμε ότι η μητέρα είναι γιατρός, τι είναι. Είναι από μεγαλοαστική οικογένεια, κατάγεται, οπότε δεν είχε οικονομικά κίνητρα. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι η ταινία δεν έχει ηθικισμούς, δηλαδή δεν έχει στοιχεία ηθικισμού. Βλέπει η κοπέλα την πίεση της ζωής με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Γενικώς τα ερωτηματικά που θα δημιουργηθούν στους θεατές ταινίες, όπως είπα, δεν θα τα λύσει ο Ζων. Θα αφήσει τους πάντες στο να υποθέσουν ό,τι οι ίδιοι θεωρούν ότι έχει συμβεί. Κατάλαβα, το τέλος που έλεγα εγώ προηγουμένως. Πάμε στην τελευταία ταινία, Νίκο. Λοιπόν, τελευταία, About Time. Το About Time, όσα φέρνει ο χρόνος. Πρόκειται για μια ρομαντική κομεντή από έναν έτσι, πολύ γνωστό άνθρωπο του είδους, τον Ρίτσαρντ Κέρτις. Ο Ρίτσαρντ Κέρτις είχε κάνει και το 4 γάμοι και μια κηδεία. Πρόκειται για την ιστορία ενός νεαρού, ο οποίος κληρονομεί από τον πατέρα του την δυνατότητα εντός εισαγωγικών να ταξιδεύει πίσω στον χρόνο και τα λάθη που έχει κάνει να μπορεί να τα διορθώσει. Ως επιτοπλίστος στην ταινία, ο νεαρός προσπαθεί να διορθώσει τις σχέσεις του, τα λάθη που έχει κάνει με γυναίκες. Μόνο οι άντρες έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στον χρόνο? Ναι, από πατέρα σε γιο πάει. Ποιος είναι ο σεναριογράφος συγγραφέας άντρας, Ρίτσαρντ Κέρτις. Ρίτσαρντ Κέρτις. Όπως είπα, πηγαίνει ο νεαρός αυτός όλο στο παρελθόν για να διορθώσει λάθη που έχει κάνει σε σχέση με κοπέλες, με γυναίκες. Η ταινία έχει μια παρόμοια ιδέα. Για όσοι το έχουν δει, παλιότερα ήταν το Click, μια ταινία με τον Άνταμ Σάντλερ, που είχε ένα τηλεκοντρόλ και πήγαινε προς πίσω στον χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη ταινία δεν είναι τόσο επιφανειακή όσο το Click, που ήταν απλά μια χαρούμενη κωμωδία. Πρώτον, γιατί εδώ πέρα ο σκηνοθέτης θέλει να σου πει ότι ό,τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή είναι μοναδικό, αποτελεί εμπειρία και αυτές οι εμπειρίες ακόμη και αν είναι λάθη, μας βοηθούν στο να γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να είχαμε την ευκαιρία, πηγαίναμε στο παρελθόν για να διορθώσουμε τα λάθη μας. Εντάξει, πρωταγωνιστεί ο Μπίλι Νάι, που για μένα είναι ένας πολύ μεγάλος. Νομίζω ότι η ταινία, Νίκο, αυτή είναι βασισμένη σε κάτι που μπορεί όλοι να το έχουμε πει, ότι δηλαδή για το οτιδήποτε, αν μπορούσαμε, μακάρι δηλαδή να μπορούσαμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Απλά ξεφεύγει λίγο από το συμβολικό επίπεδο του μηνύματος το «ας μπορούσα να γυρίσω μόνο στο χρόνο πίσω». Δηλαδή προσπαθεί να εμβαθύνει λίγο στο επίπεδο που συζητάμε, το ότι επειδή ο κάθε άνθρωπος ζει μια ζωή και όποια εμπειρία ζει, είτε καλή είτε κακή, είναι μοναδική, τον βοηθάει να προχωρήσει στο μέλλον, να διορθώσει τα λάθη του και θέτει τέτοιου είδους ερωτήματα. Όπως είπα, πολύ δυνατό χαρτί στην ταινία είναι η ερμηνεία του Μπίλι Νάι, ο οποίος υποδίεται τον πατέρα, ένας πολύ γνωστός Βρετανός ηθοποιός. Και είναι μια πολύ καλή, έτσι, ευχάριστη ταινία για το Σαββατοκύριακο. Ωραία, πάμε να δούμε το τρέιλερ. Tim, my dear son, this is going to sound strange, but there's this secret that the men in this family can travel in time. Wow. Tim, will you do my back? Oh, no. Okay, stop. How would I actually go into a dark place? Think of the moment you're going to and you'll find yourself there. Tim, will you do my back? Oh, nice. It's my area. Any first thoughts?
It would be really great if you could help get me a girlfriend. Wow. Massive. I'm Tim. I'm Mary. Mary's my mother's name. I remind you of your mother? Obviously, I should have thought this through more. I'm Tim. Mary. I love your eyes. And I love the rest of your face, too. And I haven't even looked further down. I'm gonna go into the bedroom and put on my new pajamas. And then in a minute, you can come in and take them off. I'm sure it'll be better next time. My goodness. Well done. Some people make a real mess of it the first time. Amateurs. This is Mary. Good Lord, you're pretty. Oh, no, it's just... I've got a lot of mascara and lipstick on. Let's have a look. Oh, yes. Good. Things, I don't know if you have to be very careful when you use it. The butterfly effect thing, that's a real recipe for disaster. It's so good to see you. We've never met before. Oh, no. Every day up till yesterday is lost. Just like for everyone else. What are you going to do? I don't know. You have to use it for things that you really think will make your life the way you want it to be. My son. My dad. I hope I see you again. You will. My whole life depends on it. Although it's not as dramatic as it sounds. You can't kill Hitler or shag Helen of Troy, unfortunately. Have we had this conversation before? Ωραία ταινία, δεν ξέρω, μου άρεσε. Ναι, είναι πιο ευχάριστη, σαφώς πιο ευχάριστη από τις προηγούμενες δύο. Βλέπετε πιο εύκολα και από πιο ευρύ κοινό ίσως θα μπορούσα να πω. Τώρα εγώ θα ήθελα πολύ να σε ρωτήσω τι γίνεται εκεί, αν δηλαδή επειδή τόσες φορές όταν τον συνέφερε γίναγε πίσω το χρόνο στο τέλος, μήπως... Εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ναι, σωστά. Μην μου το πεις και εμένα για να πάρω τη δω. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν κλείσω, να πω μόνο κάτι για μία ταινία ακόμη. Είναι ένα αριστούργημα. Δεν το έβαλα στις προτάσεις μας για σήμερα, γιατί είναι ένα έργο που δεν θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο να πάνε όλοι να το δουν. Ένα αριστούργημα από τη Ρουμανία, πρώτο βραβείο στο Βερολίνο, λέγεται Οικογενειακή Υπόθεση. Οι σινεφίλ θα το ξέρουν, οπότε θα επισκεφτούν σίγουρα το άστι στο οποίο παίζεται. Μάλιστα. Και άλλη μια έξτρα πρόταση λοιπόν για το Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε πολύ να περάσεις όμορφα σήμερα που είναι τα γενέθλιά σου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είσαι καλά, καλές ταινίες. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς από εδώ, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς, εκτός ότι δεν χανόμαστε, θα τα πούμε αύριο και την Κυριακή στις 10 το πρωί ακριβώς, στο μαγαζίνο Live, στη συχνότητα του Extra 3 και εδώ από το Ζούγκλα TV. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.